Τα προβλήματα είναι αυτά που υπόθηκαν και από τους συναδέλφους. Το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε και εμείς στη δικιά μας περιοχή είναι το κόστος παραγωγής με το πετρέλαιο, με το ρεύμα, με τα αυξημένα λιπάσματα. Η δικιά μας περιοχή καλλιεργεί σε ένα μεγάλο μέρος κυπευτικά, τα οποία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν μπορούν οι τιμές στις οποίες τα πουλάμε να ανταποκριθούν στο κόστος το οποίο παράγονται. Ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ όλους μας είναι ότι την ίδια στιγμή που εμείς είτε πετάμε είτε διαθέτουμε τα προϊόντα μας κάτω του κόστου παραγωγής, έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν συμπράξεις μεγάλων εταιριών, εφοπλιστικών, εργολαβικών, διάφορες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες επενδύουν πάρα πολλά λεφτά στην κατασκευή θερμοκηπίων σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας και διοχετεύουν προϊόντα στη λαχαναγορά με πολύ πολύ ευνοϊκότερους όρους από ό,τι κάνουν οι χιλιάδες αγρότες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τα ίδια προϊόντα. Επίσης, να πω ότι στη δικιά μας περιοχή καλλιεργούνται και σε ένα μεγάλο κομμάτι τους λεβάντες, αρωματικά φυτά. Επενδύσαν κάποιοι συνάδελφοι πριν κάποια χρόνια, πιστεύοντας ότι παράγοντας αρωματικό έλαιο θα έχουν ένα σταθερό εισόδημα. Να σας πω ότι εδώ και ένα χρόνο τα χωράφια αυτά ξυλώνονται πια. Οι τιμές είναι σε επίπεδο που δεν μπορούν να συντηρηθούν οι εργασίες καλλιέργειας. Πλέον ξυλώνουν τις λεβάντες από τα χωράφια. Το ίδιο συμβαίνει, ένα παρόμοιο πρόβλημα με το κόστος παραγωγής υπάρχει και στους ελαιοπαραγωγούς. Σήμερα έχει ξεκινήσει η συγκομιδή βρόσιμης ελιάς. Οι τιμές που ακούγονται είναι σε επίπεδα που αναγκάζουν τους αγρότες να προετοιμάζουν τη βρόσιμη ελιά, να τη στείλουν στο λιοτρίβι, γιατί δεν βγαίνει το κόστος συγκομιδής της. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκεί. Συντασσόμαστε και εμείς ως Σύλλογος στην Παναλλαγική Επιτροπή των Μπλόκων. Γι' αυτό το λόγο θα κατέβουμε και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στη ΔΕΘ για να διαδηλώσουμε για τα αιτήματά μας και ελπίζοντας να τα κερδίσουμε.